Να είστε καλά. Λόγω δεν θα σας κάνουμε, είναι το καφεδάκι. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε το είπαμε. Δεν πήρανε υποψήφια, περιφερειάτε. Εμείς θα ευρωβουλή, εγώ ευρωβουλή και άλλοι ρε. Και αγωνιζόμαστε για το δίκαιο του λαού. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλημένω η κυρία Δεσπινακαρδοπίδου, υποψήφια περιφερειάς και ο Νίκος Υπουργής και ευρωβουλευτής τώρα, σαν καλημένο. Καλημέρα. Καλά είμαστε. Καλά. Καλά. Παλεύουμε εδώ με τις εκλογές. Ωπα. Ο Νίκος Υπουργής υποψήφιος. Γεια σας παιδιά. Το κύριο καλά σας παιδιά, δεν είμαστε σας. Ωραία. Οπότε τα ξέρετε τα διλήμματα και εγώ με ελαφρά Κλιμάκιο της ΛΑΕ πραγματοποιεί μια μίνι περιοδία. Τους συναντήσαμε εδώ στον πεζόδρομο της Αλεξάνδρειας. Είναι υποψήφια περιφερειάρχης. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Το όνομά σας είναι Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Κυρία Χαραλαμπίδου. Υποψήφια για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το συνδυασμό Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία και το ανυπότακτη συμβολίζει και γι' αυτό το επιλέξαμε την εναντίωσή μας και τη σταθερή μας εναντίωση διαχρονικά ενάντια στα μνημόνια, στις μνημονιακές πολιτικές, σε αυτές τις πολιτικές που φτωχοποιούν κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και που έχουν βέβαια την αντανάκλασή τους, τη βαθιά αντανάκλασή τους και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι πρώτη στην αποβιομηχάνηση από όλες τις περιφέρειες της χώρας, πρώτη στην ανεργία από όλες τις περιφέρειες της χώρας και πρώτη στη μετανάστευση με πρώτους και κύριους που μεταναστεύουν, τους νέους επιστήμονες και τις νέες επιστημόνες. Μας αναφιούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Και ο Νίκος Χουντής, ο γνωστός ευρωβουλευτής με δυναμική παρουσία στην Ευρωβουλή. Κύριε Χουντή, καλημέρα. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο είναι μεγάλη ανησυχία του κόσμου, όπως γνωρίζετε. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο έχετε εισπράξει από τους πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας στις επαφές που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Όπως είδατε, όπως βλέπετε, είμαστε ένα κοινό επιτελείο δυνάμεων της ΛΑΕ που είμαστε υποψήφοι και δίνουμε τον αγώνα για την Ευρωβουλή και ταυτόχρονα τον αγώνα για τα περιφερειακά τοπικό αυτοδιοικητικά όργανα. Ο αγώνας λοιπόν είναι κοινός, ζητάμε από τον λαό, αυτό ζητήσαμε, αυτό κουβεντιάσαμε, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια στον νομό, τώρα από τον λαό της Αλεξάνδρειας να υποστηρίξει τις δυνάμεις
να υποστηρίξει τη ΛΑΕ για την Ευρωβουλή, να υποστηρίξει τους συνδυασμούς που υποστηρίζει η ΛΑΕ, την περιφέρεια στην προκειμένη περίπτωση, διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ισχυροποιήσει τους αγώνες και τα αιτήματά του και διότι θα φέρει πιο κοντά μια προοπτική για μια καλύτερη πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή στον τόπο. Στην Ευρώπη αυτό σημαίνει ρήξη με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί μια δύναμη αντιπολίτευσης σε όλα τα επίπεδα που θα αντιπαλεύεται τις μνημονιακές πολιτικές, που θα αντιπαλεύεται την ευρωζωνική κανονικότητα που σημαίνει έκτακτα μέτρα συνεχώς και που θα αποδοκιμάζει τις μνημονιακές δυνάμεις. Και αυτό που βλέπουμε, το μόνο που τους έχει μείνει πια να κάνουν είναι να παίρνουν μέτρα υπέρ των μεγάλων κεφαλαίων και υπέρ των επιχειρήσεων. Και το δεύτερο που κάνουν είναι ιδιωτικοποιούν, ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο λαός κουράστηκε. Αυτό το αγωνιστικό μήνυμα και το μήνυμα ελπίδας είναι η δική μας προσπάθεια, είναι το μήνυμα των συνδυασμών μας και των υποψηφιότητων μας και στο ένα και στο άλλο. Κύριε Χουντή, βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων στις Βρυξέλλες. Ο κόσμος έχει χάσει τις ελπίδες του, υπάρχει μέλλον. Θα θέλαμε δύο λόγια, αν μπορείτε να δώσετε κάποια ελπίδα στον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει απογοητευτεί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μέχρι τώρα πολιτικές. Με ένα λόγο, γιατί ήδη από την προηγούμενη κουβέντα προσπάθησα και γρήγορα να πω το μήνυμα, να το ξαναπώ για μια φορά. Το μήνυμα και η ελπίδα, το μήνυμα ότι θα πιάσουν τόπο οι αγώνες, που πρέπει να ανέβουν οι αγώνες. Ότι τίποτα δεν θα χαριστεί χωρίς αγώνες. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που βγάλαμε και καταλάβαμε. Και το δεύτερο μήνυμα, η υποστήριξη της ΛΑΕ υποστηρίζει και την ελπίδα για μια άλλη οικονομική και κοινωνική ζωή που μας αρμόζει. Όχι τη μιζέρια, όχι τα μνημόνια και ούτω καθεξής. Αυτό που σήμερα περνάει, όχι από γενικές ευχές, όχι από γενική συμπάθεια, από την ενίσχυση εκλογικά των συνδυασμών μας και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην περιφέρεια. Και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αν μην το ξεχνάμε, γιατί μπορεί να το έχουμε και αυτό γρήγορα, έτσι. Να σε ευχαριστήσω πολύ από τη μεριά του Έμβολο. Σε καλή επιτυχία εύχομαι. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας φιλοξένησατε. Εφτά, φτάνει σε Βρυξέλλες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κύριε Χαλκίδη, αριστερά και δεξιά βλέπω μαζί. Ναι. Κοίταξε, μην γίνει δύο πόλοι. Μην εκτεθεί εδώ, κύριε. Δεν έχω. Όχι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Καλά. Απολύτως. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Γεια σας. 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 Καλά.